Ωραία. Να ξεκινήσουμε αυτή την συζήτηση και να σας ρωτήσω για το φλέγον θέμα των ημερών. Έχει σκεπάσει τα πάντα το θέμα της αξιολόγησης, οι διαπραγματεύσεις που γίνονται. Εσείς κατά διαστήματα έχετε κάνει την εκτίμηση ότι μπορεί να φτάσουμε ακόμη και στο Μάιο με τις διαπραγματεύσεις που τραβάνε σε μάκρος και ότι δεν κλείνει αυτή η αξιολόγηση. Και θέλω να μας το εξηγήσετε. Κοιτάξτε, αυτή η κυβέρνηση έχει μία μοναδική ικανότητα. Να δημιουργεί αδιέξοδα. Έχει καθυστερήσει την αξιολόγηση ήδη σημαντικά. Έπρεπε να έχει κλείσει εδώ και πολύ καιρό. Υπόσχονταν πριν από τις γιορτές ότι όλα πάνε πρίμα, ότι είναι έτοιμοι να κλείσουν την αξιολόγηση και ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσο καθυστερεί να κλείσει η αξιολόγηση, κοστίζει στον τόπο. Κοστίζει πριν απ' όλα σε αξιοπιστία. Και αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα που πρέπει να κερδίσει η χώρα. Αξιοπιστία και εμπιστοσύνη. Κοστίζει στον ελληνικό λαό. Αχρίαστα μέτρα, άρα νέα επιβάρυνση. Και κοστίζει και στην οικονομία, γιατί προσθέτει βαρύδια και δεν βοηθάει να έρθουν οι επενδυτές και να πυροδοτήσουμε την πολυπόθετη ανάπτυξη, που είναι ο μόνος τρόπος για να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα. Η κυβέρνηση, λοιπόν, όπως είπα πριν, δημιουργεί τα αδιέξοδα και με την πλάτη στον τοίχο, στο τέλος τα δίνει όλα. Υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται σκληρά, βάζει το κουστούμι του αγωνιστή, τα έχουμε δει όλα αυτά κατ' επανάληψη. Ροκανίζουν το χρόνο και αυτό είναι σε βάρος της χώρας. Είδαμε ότι ήδη έχουν δώσει και τη μείωση του αφορολόγητου και νέα περικοπή στις συντάξεις και τις εργασιακές σχέσεις. Έχουν επαναφέρει στο τραπέζι του διαλόγου αυτά που εμείς είχαμε αφαιρέσει, που ήταν η απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων και η ανταπεργία, το lockout, χωρίς να πάρουν καμία δέσμευση, χωρίς να υπάρξει καμία πολιτική συμφωνία, παρά μόνο υποσχέσεις για αντίμετρα. Και επειδή υπάρχει ένας κόσμος που ακούει ότι μπορεί να υπάρξουν αντίμετρα και άρα να μην υπάρχει τελικά κόστος για τον ελληνικό λαό, θέλω να το εξηγήσω αυτό λίγο, αν έχουμε χρόνο, Ιορδάνη. Ο στόχος είναι να πετύχουμε το 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα. Για να δοθούν τα αντίμετρα, θα πρέπει να επιτευχθεί αυτός ο στόχος και αν δοθούν άμεσα τα αντίμετρα, πάει το 3,5%. Αυτό σημαίνει ότι για να μπορέσουμε να δώσουμε αντίμετρα, θα πρέπει να έχουμε πρωτογενές πλεώνασμα μεγαλύτερο από το 3,5%. Πολύ σημαντικά μεγαλύτερο. Μιλάμε λοιπόν για νούμερα που σχεδόν είναι αδύνατο να επιτύχουμε. Και υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Ότι είναι άλλοι αυτοί που θα πληρώσουν το μάρμαρο με τα μέτρα σήμερα και είναι άλλοι εκείνοι που τελικά θα ωφεληθούν εάν καταφέρουμε να ωφελήσουμε κάποιους από τα αντίμετρα σε βάθος χρόνου. Και όλα αυτά είναι αφηρημένες υποσχέσεις που δεν έχουν γραφτεί με χαρτί και μολύβι και δεν είναι καθόλου συγκεκριμένες και δεν υπάρχει καμία δέσμευση από την πλευρά των εταίρων. Δηλαδή το βάρος πέφτει στους χαμηλόμισθους, χαμηλοσυνταξιούχους και πάλι και τα αντίμετρα. Και στη μεσαία τάξη. Και στη μεσαία, και στη μεσαία τάξη που βλέπει ότι και το παρόν και το μέλλον της αυτή τη στιγμή αμφισβητούνται. Δεν είναι λίγο οξύμορο όμως να λέμε στην κυβέρνηση κλείσε την αξιολόγηση και από την άλλη να την κατηγορούμε ότι φέρνει πολύ σκληρά μέτρα και ένα τέταρτο μνημόνιο? Εμείς δεν τους είπαμε ποτέ κλείστε την αξιολόγηση, τους είπαμε παραιτηθείτε. Τους είπαμε φύγετε, γιατί δεν μπορείτε. Και το έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο. Και αν είχαμε εισακουστεί σήμερα, η Ελλάδα θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί ακόμα και αν κλείσει η αξιολόγηση, τι μας δείχνει ότι θα μπούμε σε μια πορεία ανάκαμψης? Η κυβέρνηση αυτή δεν έχει σχέδιο για την ανάπτυξη, δεν έχει σχέδιο για την ανασυγκρότηση του τόπου. Δουλεύει με μοναδικό σχέδιο το πώς θα παραμείνει στις καρέκλες της εξουσίας, πώς θα κερδίσει λίγο χρόνο παραπάνω. Άρα και να κλείσει η αξιολόγηση. Κερδίζουμε μεν, διότι δεν θα μεγαλώνουν οι απαιτήσεις των δανειστών, δεν θα μεγαλώνουν τα μέτρα, θα υπάρξει μια σταθεροποίηση για την οικονομία. Όμως δεν υπάρχει σχέδιο. Απλά εφαρμόζει η κυβέρνηση ένα μνημόνιο. Και είναι αυτοί που κατηγορηματικά θα το έσκησαν, θα το καταργούσαν με ένα άρθρο, με ένα νόμο και όλα αυτά τα γραφικά που έχουν ακουστεί στο παρελθόν. Το να φύγει όμως η κυβέρνηση σημαίνει εκλογές. Ο τόπος αντέχει εκλογές τώρα? Αυτή είναι άλλη μια καλή ερώτηση, Ιορδάνη, γιατί εμείς ζητήσαμε από πέρσι που τους είπαμε παραιτηθείτε στη Βουλή για να κλείσει αλλιώς η αξιολόγηση, μια άλλη κυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό, με πρόσωπα κοινής αποδοχής, με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία από αυτή τη Βουλή. Αλλά αυτό δεν το επιθυμούν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ ούτε η Νέα Δημοκρατία. Και η δύναμη των πολιτικών κομμάτων σήμερα τους επιτρέπουν να επιβάλλουν στη χώρα τη θέλησή τους. Δηλαδή το δίπολο, το πολιτικό λόγο, το διχασμό. Γιατί μέσα από αυτό συντηρούν τις δυνάμεις τους. Αλλά δεν είναι αυτό που συμφέρει τον τόπο. Είναι λοιπόν φανερό
ότι με αυτούς τους πολιτικούς συσχετισμούς, εθνική συνεννόηση και ισχυρή κυβέρνηση με μεγάλη κοινοβουλευτική πλειοψηφία δεν μπορεί να υπάρξει, γιατί δεν το επιθυμούν και το εμποδίζουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό εμείς λέμε ότι δουλεύουμε από τώρα για την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών, σήμερα στην κοινωνία και αύριο στη Βουλή, ώστε με την καθοριστική ενίσχυση της δημοκρατικής συμπαράταξης και τη μείωση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας, να έχουμε πρωταγωνιστικό ρόλο και να μπορέσουμε να επιβάλλουμε μετά τις εκλογές την εθνική συνεννόηση. Πάντως, είμαστε σε ένα διέξοδο. Εκλογές δεν μπορούμε να κάνουμε μπροστά στο μη κλείσιμο της αξιολόγησης και από ένα σημείο και μετά είναι δύσκολα τα πράγματα. Ξέρετε, θα σας θυμίσω κάτι. Φοβάστε ότι θα επαναληφθεί το καλοκαίρι του 2015. Το 2015, όταν στηρίξαμε τη χώρα και όχι την κυβέρνηση, όταν στηρίξαμε τη χώρα, είπα στον κύριο Τσίπρα, αξιοποίησε αυτή την τεράστια δύναμη που έχεις, τα 5 κόμματα που σε στηρίζουν και τους 250 βουλευτές. Καμία κυβέρνηση μέσα στην κρίση δεν είχε αυτή την κοινοβουλευτική στήριξη. Μην πας σε εκλογές, σταθεροποίησε τον τόπο, κάνε τώρα εθνική ομάδα διαπραγμάτευσης για να μπορέσει να βελτιώσει αυτή την ηφαισιακή και αντιπαραγωγική συμφωνία που έχεις φέρει, γιατί ήσουν με την πλάτη στον τοίχο. Και δεν μας άκουσε. Δεν αξιοποίησε αυτή τη δύναμη, την τεράστια δύναμη που είχε εκείνη τη στιγμή. Και του είχαμε πει από τότε, εάν φέρεις εφαρμοστικούς νόμους για να υλοποιήσεις αυτή την τόσο βαριά συμφωνία που θα κάνουν χειρότερη ακόμα τη συμφωνία για τον ελληνικό λαό, μην περιμένεις τη δική μας στήριξη στη Βουλή. Ήμασταν πολύ καθαροί από την πρώτη στιγμή, από το καλοκαίρι του 2015. Πώς λοιπόν μπορεί εμείς σήμερα να έρθουμε να ψηφίσουμε μέτρα για τα οποία την αποκλειστική ευθύνη έχει αυτή η κυβέρνηση? Δεν θα ψηφίσουμε εμείς νέα μέτρα, κύριε Χασαπόπουλε. Παρά τα ανοίγματα που σας γίνονται κατά καιρούς από το κυβερνητικό. Καλά τώρα, αυτά είναι γιατί θέλουν να αθροίσουν ακροατήριο, είναι οι κουτοπονηριές που κάνει τόσα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ και τους έχουν μάθει όλους, νομίζω ότι δεν πείθουν κανέναν. Και κοιτάξτε να δείτε, εμάς μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί με τον κόσμο της αριστεράς. Με τις αξίες τους, με τους αγώνες τους, με τις αρχές τους και με τους ανθρώπους που πίστηκαν κάποια στιγμή, παραπλανήθηκαν από το ΣΥΡΙΖΑ και είπαν θα ψηφίσουμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εδώ φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος εναλλακτικός. Αλλά με την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουμε τίποτα κοινό. Αυτή η ηγεσία πρέπει να ιτηθεί και πρέπει να ιτηθεί στρατηγικά. Γιατί αυτό είναι το συμφέρον του τόπου. Πολύ κουβέντα γίνεται το τελευταίο διάστημα για την νομιμοποίηση, αν έχει νομιμοποιήσει η κυβέρνηση, να υπογράψει αυτά τα νέα μέτρα που θα εφαρμοστούν μετά το 2018-2019. Πρώτη, εγώ το είπα αυτό, κύριε Χασαπόπουλε, στη Βουλή. Τους είπα, δεν έχετε την νομιμοποίηση να δεσμεύσετε τη χώρα, γιατί όπως και αν το βαφτίσετε, όπως και αν βαφτίσετε τα μέτρα που θα φέρετε, στα βαφτίσια είναι πάρα πολύ καλή. Το έχουν αποδείξει αυτό. Είναι ένα τους ταλέντο αυτό και το δεύτερο η προπαγάνδα. Λοιπόν, όπως και αν βαφτίσουν τα μέτρα που θα φέρουν, στην πραγματικότητα μιλάνε για ένα νέο μνημόνιο. Για μια νέα συμφωνία. Που δεν ξέρω εάν θα συνοδεύεται και από χρηματοδότηση, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει χρηματοδότηση στο φως, στο ορατό μέλλον, ούτε καμία συζήτηση γύρω από αυτήν, παρά μόνο νέες δεσμεύσεις. Δεν έχουν λοιπόν την νομιμοποίηση να το κάνουν αυτό. Γιατί σας είπα ότι ακόμα από το 2015 τους λέγαμε ότι πρέπει να βελτιώσουν αυτό που έφεραν, όχι να φέρουν κι άλλο. Να και χαίρομαι λίγο που στο δημόσιο διάλογο κερδίζει η άποψη που έχει διατυπώσει η Δημοκρατική Συμπαράταξη στη Βουλή εδώ και τόσους μήνες. Να πάμε λίγο στην Ευρώπη. Προχθές εδώ στους Δελφούς, ο κύριος Δραγασάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προτιμά να βγει ο Σούλτς και όχι η Μέρκελ. Εσείς τους ζείτε συνεχώς τους σοσιαλδημοκράτες και στη Γερμανία και στην Ευρώπη. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση και από πού να την ξεκινήσουμε. Από τα προβλήματα της Ευρώπης, από τα προβλήματα της σοσιαλδημοκρατίας, από το πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα αν αλλάξει η σκυτάλη στη Γερμανία, να τα πιάσουμε όλα με τη σειρά. Όχι. Γιατί μπορούμε εμείς να ελπίζουμε στη χαλάρωση της λιτότητας, στη χαλάρωση του προγράμματος, αν βγουν οι σοσιαλδημοκράτες ή όχι αν βγουν πρωτοκόμμα, εάν έχουν αυξημένη επιρροή στην επόμενη κυβέρνηση? Σίγουρα θα έχουμε πολύ μεγαλύτερες ελπίδες. Εμείς αυτή τη στιγμή παλεύουμε μέσα στην ομάδα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών για να πρωταγωνιστήσουμε στην αλλαγή που πρέπει να υπάρξει στην Ευρώπη. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές στις προσυνόδους και στις συναντήσεις που κάνουμε ότι η Ευρώπη της λιτότητας πρέπει να τελειώσει τώρα.
Το βάρος πρέπει να πέσει στην κοινωνική Ευρώπη, στην ανάπτυξη, στις πολιτικές που πρέπει να υπάρξουν ώστε να μειωθεί η ψαλίδα ανάμεσα στα προβλήματα της οικονομίας που έχουν οι χώρες του Νότου σε σχέση με τον φορά. Πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη επιτέλους, που αν υπήρχε από την αρχή πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά, ακόμα και στην αντιμετώπιση του προσφυγικού προβλήματος. Έχω ζητήσει στήριξη και απέναντι στην προκλητικότητα της Τουρκίας που αμφισβητεί τα ευρωπαϊκά σύνορα και τις διεθνείς συνθήκες και όχι τα ελληνικά σύνορα. Είπα χαρακτηριστικά στην κυρία Μογκερίνη ότι θα χαιρόμουν πάρα πολύ να την άκουγα να κάνει μια δήλωση που να λέει ότι είναι αδιαπραγμάτευτες οι διεθνείς συνθήκες και τα ευρωπαϊκά σύνορα. Δεν μπορεί οι Ευρωπαίοι σύντροφοί μας να έχουν το ρόλο του πόντιου πιλάτου σε όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας αυτή τη στιγμή. Και απέναντι στα κινήματα που προσπαθούν να εκφράσουν το νέο με τα οποία πολλές φορές λέει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι ταυτίζεται. Και ποια είναι αυτά τα κινήματα σήμερα στην Ευρώπη? Ο Πέπε Γκρίλο, η Λεπέν? Απέναντι σε όλα αυτά οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μας έχουν και σε ένα αναθεωρημένο σύμφωνο σταθερότητας. Διότι χωρίς αυτό δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Νομίζω ότι αρχίζει σιγά σιγά και συνειδητοποιεί ο χώρος μας ότι πρέπει να σταματήσει να κάνει ετεροβαρείς συμβιβασμούς με το Λαϊκό Κόμμα και τους συντηρητικούς της Ευρώπης. Και από την άλλη μεριά πρέπει να σταματήσει να αγκαλιάζει τους αριστερούς, λαϊκιστές και δογματικούς, απλά και μόνο γιατί χρειάζεται ένα περιτύλιγμα για να αλλάξει τις εντυπώσεις από το πώς πορεύτηκε τα προηγούμενα χρόνια. Καταλαβαίνουν αυτό που λέμε εμείς στη χώρα μας, ότι χρειάζεται μια αυτόνομη πορεία και μια ριζοσπαστική νέα ατζέντα για την Ευρώπη. Εάν θα καταφέρει ο κύριος Σούλτς να τα κάνει όλα αυτά και να τα επιβάλλει, ελπίζω ότι θα δούμε θετικές εξελίξεις. Κανείς όμως δεν πρέπει να ξεχνάει και στη χώρα μας, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, ότι οι Γερμανοί έχουν πάνω απ' όλα μια εθνική στρατηγική. Αυτό που δεν καταφέραμε να έχουμε ποτέ στον τόπο μας, κύριε Χασαπόπουλο. Και τώρα να σας πω και κάτι. Όλο το διάστημα βλέπαμε ότι μπορεί να υπήρχαν διαφοροποιήσεις, αλλά στο τέρνος περνούσε και όλοι συστατευόταν πίσω από την άποψη του Σόιμπλε. Μας έχουν βοηθήσει δηλαδή αυτά οι σοσιαλδημοκράτες. Αυτά πληρώνει σήμερα η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία. Από την άλλη μεριά όμως δεν πρέπει να τους αδικήσουμε, γιατί έχουν στηρίξει τη χώρα μας απέναντι στις ακραίες απαιτήσεις όταν μιλούσαν για Brexit και για άτακτη χρεοκοπία στην πραγματικότητα της χώρας μας. Ήταν οι Ευρωπαίοι Σοσιαλιστές που στήριξαν τη χώρα και όχι την κυβέρνηση, όπως προσπαθεί να παρουσιάσει ο κ. Τσίπρας ότι έχει τη στήριξη των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών. Τον ελληνικό λαό στηρίζουν. Και αυτό. Και σε αυτή την προσπάθεια έχουμε δουλέψει πάρα πολύ. Έχουμε κάνει απίστευτες συναντήσεις, κατ' επανάληψη πάρα πολλά ταξίδια και προσωπικά στο εξωτερικό και διεκδικήσαμε πλέον και σε όλες τις συναντήσεις των Υπουργών πριν από τα Συμβούλια Υπουργών συμμετέχουν στελέχη της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. Και ας μην είναι υπουργοί και ας μην συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά βήματα και έχουμε κερδίσει έδαφος μέσα στην οικογένεια των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και προσπαθούμε να βάλουμε το στίγμα μας στο επόμενο διάστημα για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ωραία. Να ξαναγυρίσουμε λίγο στα δικά μας τώρα. Ακούω τον κύριο Μητσοτάκη που λέει συνεχώς ότι εμείς έχουμε ένα άλλο μείγμα πολιτικής και θα ελαφρύνουμε τους φόρους. Αν μειώσουμε τη φορολογία στις επιχειρήσεις και γενικότερα, αυτό μπορεί να φέρει να είναι μια προοπτική ανάπτυξης. Η Δημοκρατική Συμπαράταξη έχει πρόταση για το θέμα της ανάπτυξης? Καταρχήν, ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για τη μείωση των φορολογικών συντελεστών στις επιχειρήσεις από το 29 στο 20, στην έκθεση Θεσσαλονίκης, διότι έτσι ήταν και η σειρά των κομμάτων. Εμείς πήγαμε πρώτοι και καταθέσαμε τις προτάσεις αυτές, όπως και προτάσεις για την επιδότηση εργασίας, που μπορεί πραγματικά να βοηθήσει, γιατί θα μπορούσε κάθε μικρομεσαία επιχείρηση που αντέχει να προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο και η δαπάνη για τη μισθοδοσία να υπολογίζεται ως έξοδο με αυξημένο συντελεστή κατά 30%. Αυτό σημαίνει μία επιδότηση εργασίας από το 8% έως το 10%, χωρίς δημοσιονομικό κόστος, γιατί στην πραγματικότητα μέσα από την κατανάλωση αυτού του μισθού από το νέο εργαζόμενο και το ΦΠΑ θα επιστρέψουν οι πόροι στο κράτος. Έχουμε καταθέσει λοιπόν συγκεκριμένες προτάσεις και για τους νέους που ξεκινούν δική τους επιχείρηση. Η επαγγελματική δραστηριότητα που θα μπορούσαν για 3 χρόνια να απαλλαγούν από την εισφορά, από τις συνταξιοδοτικές εισφορές. Όμως όλα αυτά, κύριε Χασαπόπουλε, είναι αποσπασματικά μέτρα. Τα έχουμε πει και εμείς. Αυτό που εμείς λέμε σήμερα είναι ότι χρειάζεται ένα συνολικότερο σχέδιο. Το έχουμε ονομάσει σχέδιο Ελλάδα και δουλεύουμε γι' αυτό. Και αυτό στηρίζεται σε αναπτυξιακά project σε κάθε ελληνική περιφέρεια. Κάθε ελληνική περιφέρεια έχει μια αναπτυξιακή ταυτότητα. Έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Έχουν γίνει τεράστιες υποδομές από την παράταξή μας τα προηγούμενα χρόνια και πρέπει να αξιοποιηθούν. Αν λοιπόν έχουμε ένα αναπτυξιακό σχέδιο που περιλαμβάνει και περιοχές που είναι απομονωμένες, εγκαταλελειμμένες και μπορεί κανείς να δει ότι θα βρει δουλειά στον τόπο του, αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο μπορεί να λειτουργήσει ως η ατμομηχανή, το κίνητρο για να γίνουν οι μεγάλες ανατροπές που χρειάζονται και στο κράτος και στην οικονομία και στη φορολογία. Διότι ήμουν νιά και γέρασα πραγματικά να ακούω για τις αλλαγές αυτές που πρέπει να γίνουν, για τις μεγάλες προοδευτικές μεταρρυθμίσεις που κοντεύουν να γίνουν καραμέλα. Τις ακούει ο κόσμος και λέει: μα θα γίνουνε ποτέ. Ακούσαν την επανίδρυση του κράτους, έγινε χειρότερο το κράτος στην πενταετία της Νέας Δημοκρατίας. Και όταν ο κύριος Μητσοτάκης μιλάει. Πάω σε άλλο θέμα τώρα, θα επιστρέψω όμως στο σχέδιο Ελλάδα. Όταν ο κύριος Μητσοτάκης λέει για τις μεταρρυθμίσεις και για τα φορολογικά κίνητρα που πρέπει να υπάρξουν, δεν πρέπει να ξεκινήσει από μία τουλάχιστον αυτοκριτική για το ότι στην πενταετία της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας 2-4-2-9 εκτροχιάστηκε όχι μόνο το χρέος, αλλά το έλλειμμα, το πρωτογενές έλλειμμα. Αν λοιπόν δεν παραδεχθούμε τα λάθη του παρελθόντος, πώς έχουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα επαναληφθούν? Εδώ έχουμε ήδη μία κυβέρνηση που θέλει να δανειστεί και μάλιστα με μεγάλο τόκο για να κάνει προσλήψεις ορισμένου χρόνου στο δημόσιο. Δηλαδή, ξανά από την αρχή, με πελατειακές λογικές, νομίζουν κάποιοι ότι θα λύσουν τα προβλήματα στη χώρα. Αυτή ήταν η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και δεν έχουμε ακούσει καμία κουβέντα αυτοκριτικής. Απ' την άλλη μεριά, εμείς έχουμε φτάσει στο αυτομαστίγωμα. Αλλά θα πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε ποια ήταν τα προβλήματα, ποιες είναι οι στρεβλώσεις, για να τις αλλάξουμε και να μην επαναλάβουμε τα λάθη. Γι' αυτό τους έχουμε προκαλέσει τόσες φορές να κάνουμε την Εξεταστική Επιτροπή, όχι για να δώσουμε ευθύνες στους πολιτικούς μας αντιπάλους ή να ποινικοποιήσουμε την πολιτική ζωή του τόπου, πράξη με την οποία διαφωνώ απόλυτα. Αλλά γιατί ακριβώς πρέπει να δούμε από τότε που η χώρα μπήκε στο ευρώ, στην ΟΝΕ, τι έφταιξε, τι στράβωσε. Τι πήγε λάθος, για να μπορέσουμε να το διορθώσουμε από εδώ και πέρα. Και όλα αυτά δεν μπορεί να τα πετύχει κανένας μόνος του. Γιατί άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει: εγώ θα την κλείσω την αξιολόγηση, κόντρα σε όλους, θα τα κάνω όλα. Δεν μπορεί. Ούτε ο κύριος Μητσοτάκης μόνος του μπορεί. Μόνο όλοι μαζί μπορούμε. Και μπορούμε αν στηρίξουμε ένα εθνικό σχέδιο. Αυτό είναι το σχέδιο Ελλάδα για το οποίο δουλεύουμε. Και θα περιλαμβάνει όλες τις μεγάλες ανατροπές που χρειάζονται. Στη δικαιοσύνη, η επιτάχυνση της δικαιοσύνης. Τεράστιο τροχοπέδι αυτή τη στιγμή για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις. Συγκεκριμένα, να ολοκληρωθεί επιτέλους το χωροταξικό. Έγιναν βήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση και ήρθε η σημερινή και τα πάγωσε όλα. Δεν προχωράει τίποτα. Ράβε ξύλωνε συνέχεια. Και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι φύγε εσύ, να έρθω εγώ. Ο ένας θέλει να μείνει κι άλλο, ο άλλος θέλει να έρθει τώρα, έτσι δεν πάμε όμως πουθενά. Ξέρετε τι, το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, και αυτό υπάρχει και τώρα, κάθε φορά που ζορίζουν τα πράγματα με την αξιολόγηση, όλοι μιλάνε για εκλογές. Και αυτό το πράγμα δεν βοηθάει τη σταθερότητα. Δεν βοηθάει να έρθουν επενδύσεις. Εσείς μέσα στο 17 ή γενικότερα, το θέμα των εκλογών, πιστεύετε, αν η κυβέρνηση κλείσει την αξιολόγηση, κερδίζει πολιτικό χρόνο ή θα παραμείνει ανοιχτό το θέμα των εκλογών? Αυτή η κυβέρνηση κάθε μέρα που περνά ευθύνεται και περισσότερο. Γιατί εκτός από την αξιολόγηση δεν διοικεί, δεν λύνει κανένα πρόβλημα στην καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη. Κάθε μέρα απομονώνεται και περισσότερο, και πολιτικά και κοινωνικά. Και αυτό κάποια στιγμή θα οδηγήσει σε εξελίξεις αργά ή γρήγορα. Το θέμα είναι τι θα γίνει μετά από τις εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Θα αντιληφθούμε επιτέλους ότι χρειάζεται εθνική συνεννόηση γύρω από μια εθνική γραμμή. Όχι εθνική συνεννόηση για την εθνική συνεννόηση, για να λέμε κουβέντες για κατανάλωση, επειδή αυτό αρέσει τον κόσμο να το ακούει. Αλλά γιατί πρέπει να στηρίξουμε μια δική μας νέα εθνική συμφωνία, μια νέα σχέση κράτους, κοινωνίας και αγοράς, όπως έκαναν όλες οι άλλες χώρες της Ευρώπης που αντιμετώπιζαν τέτοιου είδους προβλήματα οικονομικά. Συνεννοήθηκαν οι πολιτικές δυνάμεις, εφάρμοσαν ένα αναπτυξιακό σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης του τόπου τους για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και έχουν αφήσει σήμερα τα μνημόνια και την κρίση πίσω και είναι πολλά βήματα μπροστά από εμάς. Τώρα, συγγνώμη που θα σας το πω. Αφού σας λέω, Μητσοτάκης, ελάτε να συζητήσουμε τι θα γίνει μετά τις εκλογές και πριν από τις εκλογές και εσείς αρνείστε αυτό το πράγμα. Εμείς δεν έχουμε αρνηθεί. Όταν λέτε τι θα γίνει μετά τις εκλογές, εμείς δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ το διάλογο. Λέμε όμως κάτι πάρα πολύ απλό. Ότι για να μπορέσει να υπάρξει πολιτική σταθερότητα και βιωσιμότητα σε ένα σχέδιο για τον τόπο, απαιτείται τα δύο πρώτα κόμματα, όποια και αν είναι αυτά, κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα γίνει μετά τις επόμενες εκλογές. Τα δύο πρώτα κόμματα πρέπει να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Αυτό γίνεται
σε όλα τα σοβαρά ευρωπαϊκά κράτη. Υπάρχει μια συμφωνία των δύο πρώτων κομμάτων και εάν υπάρξει αυτή σε μια προγραμματική βάση, τότε μπορεί να στηριχθεί από ευρύτερες δυνάμεις και να έχουμε μια ισχυρότατη κυβέρνηση με ευρύτατη κοινοβουλευτική πλειοψηφία που στη βάση του σχεδίου Ελλάδα θα πάει να πει στους εταίρους ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ έχω δύναμη κοινοβουλευτική. Έχω κοινωνική συνένεση εφόσον έχω αυτή τη δύναμη όλων αυτών των κομμάτων που με στηρίζουν και θα έχω εργασιακή ειρήνη και δεν θα καίγεται η Αθήνα. Έχω ένα αναπτυξιακό σχέδιο για κάθε ελληνική περιφέρεια. Και είμαι αποφασισμένος για αυτό το σχέδιο, όπως το έκανα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά το έκανα μόνο για τα Ολυμπιακά έργα, ενώ εδώ πρέπει να υπάρξει παραμένουσα αξία. Πρέπει οι ρυθμίσεις νομοθετικές να αφορούν όλες τις επενδύσεις και όχι μόνο αυτές που θα επιλέξουμε ότι θα είναι ταυτότητα για κάθε περιφέρεια. Με βάση λοιπόν αυτό το σχέδιο, θα πρέπει να πάμε στους εταίρους και να πούμε: θέλουμε φορολογικά κίνητρα να μας χαλαρώσετε και να έχουμε τη δυνατότητα να τα δώσουμε. Για να δημιουργηθούν γρήγορα σε κλάδους που έχουν αναπτυξιακή δυνατότητα θέσεις εργασίας. Θέλουμε να συζητήσουμε τώρα τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους και την αλλαγή του στόχου για πρωτογενή πλεονάσματα, γιατί με το 3,5% σε βάθος ετών, που φαίνεται ότι ήδη το έχει δεχτεί αυτό η κυβέρνηση, δεν μπορούμε να τροφοδοτήσουμε ούτε την ανάπτυξη, ούτε την κοινωνική προστασία, που είναι απαραίτητη σήμερα. Μην μιλάμε μόνο για την ανάπτυξη. Πρέπει να μιλάμε για ανάπτυξη ταυτόχρονα με την κοινωνική προστασία. Έχουμε ανθρώπους που ζουν στα όρια της φτώχειας και έχουμε μια μεσαία τάξη που βλέπει το βιωτικό της επίπεδο καθημερινά να μειώνεται, να κατεβαίνει. Ναι. Υπάρχει θέμα επιβίωσης πια πολλών κλάδων στη χώρα. Θέλω να σας ρωτήσω, η όποια συμφωνία υπάρχει τώρα, πιστεύετε εσείς ότι αν γίνουν εκλογές και προκύψει ένα άλλο κυβερνητικό σχήμα, μπορεί να αλλάξει αυτή η διαπραγμάτευση, το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης? Η διαπραγμάτευση είναι συνεχής, το έχουμε δει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν εμφανίζεσαι στους εταίρους σου με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, με τεκμηρίωση, με χρονοδιαγράμματα, με κοστολόγηση, εγώ έχω δει ότι σε ακούνε, ναι, σε ακούνε. Και αλλάζουν πράγματα. Και έχω προσωπική εμπειρία. Γιατί επί 6 μήνες μου έλεγαν κλείσε τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Ήτανε συμφωνημένο. Ήτανε μέσα στη συμφωνία. Δεν έκλεισαν τα ελληνικά αμυντικά συστήματα. Και γιατί δεν έκλεισαν? Γιατί δούλεψε σοβαρά μια ομάδα ανθρώπων, κατέθεσε συγκεκριμένη πρόταση αναδιάρθρωσης αυτής της εταιρείας, αποδείξαμε ότι μπορεί να λειτουργήσει όχι μόνο να έχει έσοδα, όχι μόνο να κάνει εξαγωγές, αλλά να λειτουργήσει και ως ένας ακόμα διπλωμάτης, ως μέσο εξωτερικής πολιτικής. Ναι, ναι, σωστό. Και έγινε αποδεκτό. Είναι εδώ ο Χρήστος ο Σταϊκούρας, που είχε βοηθήσει τότε σημαντικά σε όλη αυτή την προσπάθεια, γιατί ήταν μια συλλογική προσπάθεια. Μας έχουν μείνει 1 λεπτό περίπου για το τέλος. Περνάει ο χρόνος εύκολα. Θέλω να σας ρωτήσω, έχει γίνει και πολλή συζήτηση, και αυτό πρέπει να το απαντήσετε, για το ΠΑΣΟΚ, για το συνέδριό του, για τη Δημοκρατική Συμπαράταξη, τη συνεργασία. Το συνέδριο είναι της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, ναι, δεν είναι το ΠΑΣΟΚ. Συμπαράταξη. Είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είμαι συνδεδεμένη συναισθηματικά με το ΠΑΣΟΚ, το ξέρετε, όλα μου τα βιώματα είναι εκεί, αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε για το νέο, για το μεγαλύτερο, για να δυναμώσει η Δημοκρατική Παράταξη, για όπως ξεκίνησα, έτσι θα κλείσω. Χαρακτηριστικό του χώρου μας είναι ο πατριωτισμός. Και εμείς θεωρούμε ότι η ανασυγκρότηση της Δημοκρατικής Παράταξης θα βοηθήσει για να βγει η χώρα από το τούνελ αυτό της κρίσης με ασφάλεια, παραμένοντας μέσα στο ευρώ και στην ευρωζώνη και μπαίνοντας ξανά στην πρώτη γραμμή της λήψης των αποφάσεων. Γιατί τώρα είμαστε κάπως στο περιθώριο. Ωραία. Αλλάζοντας την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι το πιο ασφαλές σπίτι που έχουμε. Όχι μόνο για οικονομικούς λόγους, αλλά κυρίως για εθνικούς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.